Οι προτεραιότητε τη έκθεση είναι ξεκάθαρε. Η μόρφωση εμπόρευμα για την ενίσχυση των ομήλων κόντρα στου ανταγωνιστέ από ΙΠΑ και Βρετανία, ο σπουδαστή πελάτη που αγοράζει όσο φτάνει η τσέπη του, ο δάσκαλο υπό εκβιασμό για να υλοποιήσει τον αντικπαιδευτικό σχεδιασμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, παιδεία επιχειρηματική δράση πουλώντα εφήμερη κατάρτιση και κυνηγώντα χορηγίε, οι οικογένειε να πληρώνουν από το ελεηλαττημένο εισόδημά του για να αντισταθμίσουν την κρατική υποχρηματοδότηση. Μόρφωση δηλαδή που να δημιουργεί εργαζομένου φθηνού, ευέλικτου, χωρί δικαιώματα, προσαρμοσμένου στι ανάγκε τη κερδοφορία των ομίλων. γαλουχημένου με τι δίθεν ευρωπαϊκέ αξίε, δηλαδή την απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων, τον αντικομουνισμό για τα οποία δαπανούνται εκατομμύρια, προσπαθώντα να εμπεδώσουν την αιωνιότητα του καπιταλισμού, να κρυφτεί ανεπιτυχώ η προοπτική που είναι ο οργανωμένο αγώνα για την ανατροπή τη καπιταλιστική εκμετάλλευση. Κόντρα στα αντιδραστικά σχέδια ευρωενωσιακή σκοπής που υλοποιούν και οι σημερινοί και οι προηγούμενε κυβερνήσει, με συγχωνεύσει σε 27 αργά τμήματα στα σχολιά, χωρί προσλήψει καθηγητών, σε ακατάλληλε αίθουσε, να ενταθεί ο αγώνα για σύγχρονη αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία. Για όλου, διδάσκοντα του νέου να ερμηνεύουν τον κόσμο, να παλεύουν να τον αλλάξουν, φέρνοντα στο επίκεντρο τι δικέ του σύγχρονε ανάγκε.